Κάλες μας εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα αλλά και αυτοαπασχολούμενους για πρώτη φορά κάνει το επιμελητήριο Ηρακλείου για την ένταξη σε πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο μάλιστα επιδοτείται με ποσό χιλίων ευρώ. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 200 ωρών θεωρητική εκπαίδευσης, δεν περιλαμβάνει πρακτική εκπαίδευση και περιλαμβάνει και εξετάσεις για πιστοποίηση. Σε αυτήν μπορούν να πάρουν μέρος είτε απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε μορφή σύμβασης, είτε είναι αορίστου ή συγκεκριμένου χρόνου, αλλά περιλαμβάνει και αυτοαπασχολούμενους. Το πρόγραμμα κατάρτισης 200 ωρών, που περιλαμβάνει και εξετάσεις πιστοποίησης, εκτείνεται σε μια σειρά θεματικές που συνδέονται τόσο με τον τουρισμό, την πώληση, και την τεχνολογία. Τα <εξηματικά> έξι προγράμματα τα οποία θα υλοποιηθούν είναι το στέλεχο οικονομία και διοίκηση στον τουριστικό τομέα, στέλεχο εστίαση διοίκηση μονάδων εστίαση, πολιτή, στέλεχο εξαγωγικού διεθνού εμπορίου, ειδικό συστημάτων ηλεκτρονική προώθηση εταιρική παρουσία social media marketing, υπάλληλο υποδοχή εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου και ειδικό συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce. Στόχο των υπευθύνων, όπω επισημάνθηκε, είναι να δοθεί η ευκαιρία κυρίω σε νέου εργαζόμενου και αυτοαπασχολούμενου να λάβουν μια πιστοποίηση μέσω της οποίας θα μπορέσουν να εκκινήσουν μια νέα επαγγελματική πορεία, αλλά συνολικότερα να ενισχυθεί η κατάρτιση ήδη εργαζομένων σε κομβικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας. Η συγκεκριμένη πρόσκληση δίνει πολύ έμφαση στους νέους και αν δείτε δηλαδή και τα κριτήρια, ουσιαστικά ενισχύονται τα άτομα νεαρότερης ηλικίας, τα άτομα τα οποία έχουν μικρότερη εργασιακή εμπειρία ίσως τα άτομα που έχουν συνάφεια στα αντικείμενα κατάρτισης και άτομα που δεν έχουν ξαναπαρακολουθήσει αντίστοιχα επιδοτούμενα προγράμματα, ώστε να ενισχυθούν ουσιαστικά νεαρότερες ηλικίες και να μπορούν να ανταποκριθούν τώρα στην αγορά εργασίας.